Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. First of all, this is our common problem. It's not a problem of one country. This is a European problem. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έτσι θα πρέπει να βρούμε μια ευρωπαϊκή λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς, ανάμεσα στις δύο συνόδους κορυφής υπήρχαν συμφωνίες που δεν εφαρμόστηκαν για όλους. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για την κοινό μας οίκο, την Ευρώπη. Συμφωνίες που δεν τηρούνται δεν είναι συμφωνίες. Έτσι, η κατάσταση είναι δύσκολη και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Περιμένω, προσδοκώ να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα σε αυτήν την συνάντηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα δράσης, προκειμένου να μειωθούν ουσιαστικά οι ροές και να καταλύσουμε το δίκτυο των διακινητών. Ταυτοχρόνως είναι αναγκαίο να επιταχύνουμε την διαδικασία μετεγκατάστασης ουσιαστικά και να υπάρχει μια αξιόπιστη τέτοια διαδικασία μετεγκατάστασης, γιατί ο καθένας κατανοεί ότι στην Ευρώπη έχουμε κάποιες αρχές, κάποιες αξίες. Έτσι, μία από τις θεμελιώδεις αξίες μας ήταν να είμαστε, να μοιραστούμε την ευθύνη, την αλληλεγγύη και το βάρος, και οι κανόνες είναι για όλους, αυτά που είπα ισχύουν για όλους και ο καθένας πρέπει να εφαρμόζει τις κοινές αποφάσεις. Μάλιστα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επανέλαβε αυτά τα όσα είπε και εδώ εχθές, έτσι. Είναι όπως, προφανώς είναι ο μόνος που έχει και πρόβλημα και νομίζω ότι